centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Σε εσάς, σε όλο το παν και στους ακροατές. Καιρό έχουν. Με το που εμφανίζεται κορονοϊός σας θυμόμαστε. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί αυτό? Αυτό είναι άσχημο, αλλά ήταν και καλό. Διότι τόσο καιρό ήμασταν εντάξει, σε μια απόσταση. Ναι, αρκετά σε σημείο που λέγαμε κάποια μέρα και με την Έλληνα εδώ, πριν εμφανιστεί όλο αυτό το κύμα, ότι κανείς πια στην Καστοριά δεν ασχολείται με το κορονοϊό. Το ματιάσαμε, η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε κρούσματα, δεν ενδιαφέρει το θέμα κανέναν. Και πάνω που το λέγαμε από τις επόμενες μέρες, ήρθε αυτή η αναστροφή του κλίματος. Τώρα, σας παίρνουμε, κύριε Κοζάτσαν. Ναι, πείτε μου. Ναι, δεν είμαι βέβαια ειδική σε αυτό το θέμα, ναι, ναι. Ούτε αρμόδια. Σωστό. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, να μην μπερδευτούμε. Είστε όμως περιφερειακή σύμβουλος που μπορείτε να προωθείτε ορισμένα πράγματα, γι' αυτό σας τηλεφωνούμε. Ωραία. Προσέξτε, επειδή έβλεπα και στις τηλεοράσεις και στην εκπομπή σας, ναι, ένας προβληματισμός γιατί να μπει και η Καστοριά στο, ναι, επίπεδο 3, ναι, έχω την άποψη ότι επειδή οι καταμετρήσεις που γίνονται στον χάρτη τον υγειονομικό της Ελλάδας είχαν την ικανότητα, έτυχε και γνώρισα και μία κυρία η οποία είναι υπεύθυνη στην Κοζάνη, ναι, των επιδημιολογικών στατιστικών και μάλιστα ο άντρας της προς τιμή του έρχεται και βοηθάει την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καστοριάς, ναι, έρχονται καρδιολόγοι από το νοσοκομείο της Κοζάνης. Είναι κάτι που δεν το ξέρετε, να μας βοηθήσουν λίγο διότι έχει επέλθει και μία σωματική και ψυχική κόπωση. Μάλιστα. Λοιπόν, μετράνε και βλέπουνε, προσέξτε να δείτε, όταν κατά την άποψή μου, λίγο επειδή είμαι και λίγο γιατρός, ναι, όταν υπήρχε ένα κρούσμα στη Σκίδρα ή στα Γιάννητσά, βλέπαμε ότι τα κρούσματα αφορούσαν οικογένειες των ατόμων αυτών. Μάλιστα. Όταν λοιπόν αρχίζουν τα 6-7 κρούσματα θετικά που έχουμε και είναι διάσπαρτα στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς, δηλαδή μες στην πόλη, σε ένα χωριό, στο παραπέρα, αυτό είναι ενδεικτικό μιας κάποιας ανησυχίας που πρέπει να το δούμε λίγο ότι άρα ο ιός υπάρχει και κινείται όχι σε περιορισμένο χώρο αλλά λίγο διάσπαρτα στον νομό μας, άρα πρέπει κάτι να κάνουμε για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι σε επίπεδο πρόληψης, καταλαβαίνω απόλυτα. Δημιουργεί όμως θέματα πάρα πολλά σε επιχειρηματίες, σε πολλά, κόσμο, πάρα πολύ αυτό το επίπεδο 3. Σε νυχτερινά μαγαζιά, σε κόσμο που δουλεύει εκεί. Χάνονται μεροκάματα, χάνονται πολλά πράγματα αυτή την εποχή. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω το μεγαλύτερο πλήγμα τόσο δεν είναι η ώρα. Τώρα αν κλείσεις 12.30 ή 12, όσο είναι, ναι, το ποσοστό των τραπεζιών που μπορείς να έχεις. Στο 50% της άδειας. Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι καλύτερα να προσέξουμε το μετά τις 12 λίγο, όμως για να το κλείσουμε, αφορά τα καταστήματα που αποκλειστικά δουλεύουν μετά τις 12. Δείτε το και αυτό. Είναι επιχειρηματίες του τόπου μας που πραγματικά παραμένουν, ναι, εντελώς κλειστοί. Μα έτσι και αλλιώς και το επίπεδο 1 ή το επίπεδο 2 ήταν μέχρι τις 12. Ναι, προβλέπει 12.30 αντί για 12, ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι καλύτερα, εγώ σαν πολίτης το λέω και σαν μάνα, να κάνουμε λίγο υπομονή, να προσέξουμε 10-14 μέρες για να μην πέσουμε σε ένα γενικό lockdown. Μας λένε ότι αυτό κάνουμε από την αρχή της ιστορίας αυτής, μόνο υπομονή. Κόσμος περιμένει να τελειώσει όλο αυτό το κακό κάποια στιγμή, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Πολλοί κόσμος παραξενεύτηκε γιατί η ροή των ανακοινώσεων για τα κρούσματα ήταν 0-0-0, 1-2-0-0-0, 5-0-0-0. Και ξαφνικά τώρα μπαίνουμε στο 9 από χθες.
το οποίο λέει ο κ. Σαββόπουλος είναι σίγουρα μεγαλύτερο, αλλά έκανε και μια πρόταση να σπάσουν οι ανακοινώσεις, να μην πουν ξαφνικά 35 σε μια μέρα και πανυποκοβληθεί το σύμπαν, να λέμε 9 σήμερα, 10 αύριο, 15 μετά. Να υπάρχει ένα νούμερο, ναι, ας πούμε, και εγώ ρωτάω, γιατί δεν ανακοινώνεται τα πραγματικά κάθε μέρα, να μην μπλέκουμε με αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, είναι τόσο να δύσκολο. Εγώ δεν μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα, γιατί από ό,τι ξέρω έρχονται διάφορες ώρες του 24ωρου. Δεν ξέρω ποια είναι η καταλυτική ώρα, ναι, για να σταλούν στον ΕΟΔΗ ή στην περιφέρεια. Δηλαδή, αν η ώρα είναι 9 η ώρα το βράδυ, ναι, και έρχονται πάρα πολλά στις 2 και 3 η ώρα και 5 τα ξημερώματα, καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν θα πάνε στην προηγούμενη μέρα που τα πήραμε, θα πάνε στην επόμενη. Είναι θέμα δηλαδή πότε τα παίρνουμε. Αυτή τη στιγμή η Κοζάνη δουλεύει νύχτα μέρα. Και το ξέρω γιατί από 2 μοριακούς βιολόγους έχουν γίνει 4. Δουλεύουν νύχτα μέρα. Εγώ προσωπικά έχω πάρει απαντήσεις από τεστ στις 2 η ώρα το βράδυ. Καταλάβατε, τα οποία ήταν αρνητικά. Εάν ήταν θετικά, δεν θα πηγαίναν στην προηγούμενη μέρα που μου τα πήρανε. Προφανώς θα πηγαίναν στην επόμενη. Και αν στην επόμενη έχουν από το πρωί βγει μέχρι τις 9 κάποια, γιατί βγαίνουνε, θα γίνει άθρηση. Ενώ τα μισά ήταν τη μία μέρα και τα άλλα μισά ήταν την άλλη μέρα. Πάντως με τις ανακοινώσεις κάτι δεν πήγε καλά αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση. Γιατί και τις άλλες φορές δεν θυμόσαστε τι γινότανε. Ναι. Τότε δεν γινότανε. Το 0 την Κυριακή, ας πούμε, ήταν. Τι να πω τώρα. Το 0 την Κυριακή τρελάθηκε ο κόσμος τώρα. Ναι, ναι, τρελάθηκε. Διότι εάν έγινε αιμοληψία, παραδείγματος χάρη, και τα αποτελέσματα βγήκανε Δευτέρα μεσημέρι, φυσικά και αυτά ήταν 0. Ναι. Καταλάβατε. Εγώ νομίζω πρέπει να δούμε, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο, νομίζω το εξής. Θα υπάρχουνε κρούσματα θετικοί. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι δεν πάσχουνε, δεν έχουμε πάσχοντες νοσηλευόμενους σε σχέση με τις παλιές ιστορίες που τα θετικά τα περισσότερα είχαν ανάγκη νοσηλείας. Αυτό είναι ένα θετικό, θα έλεγα εγώ. Άρα το να κάτσουμε λίγο να προσέξουμε για να μην επεκταθεί σε μεγάλο αριθμό και έχουμε ένα μεγαλύτερο lockdown, ας κάνουμε λίγη υπομονή άλλες 14 ημέρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να μην το μεταδίδουμε στους άλλους. Θέλω να σας ρωτήσω, έχω μια πορεία. Αν τα πράγματα καλυτερεύσουν κατά πολύ στην Καστοριά, υπάρχει περίπτωση να πάμε στο επίπεδο 2 πριν περάσουν 14 μέρες. Και εάν τα πράγματα χειροτερέψουν, υπάρχει περίπτωση από το επίπεδο 3 που είμαστε τώρα να πάμε στο επίπεδο 4. Ακόμη και αν δεν περάσουν πάλι 14 μέρες. Από ό,τι έχω δει, νομίζω οι συζητήσεις γίνονται ανά 15 ημέρο. Κοιτάνε, μάλλον οι 14 ημέρες είναι πολύ βασικές για να έχουν άποψη το πώς πάει προς μείωση ή προς αύξηση. Οπότε κάθε 15 μέρες θα αναμένουμε. Και σαφέστατα, εάν είμαστε σε ικανοποιητικό στάδιο, θα κατέβουμε. Μάλιστα. Και μπορεί και να παραμείνουμε άρα η αναπροσαρμογή για τα δεδομένα της Καστοριάς θα γίνεται σίγουρα ανά 15 μέρες και όχι ενδιάμεσα. Γιατί άκουσα και εγώ, γιατί μην νομίζετε, δεν τα μπορώ να τα ξέρω από πρώτο χέρι. Διαβάζω ότι οι επιδημιολογικοί χάρτες αυτοί κάθε 15 μέρες αναπροσαρμόζονται και μελετώνται. Μελετώντα ακόμα και στην Κοζάνη, υπάρχει επιδημιολογικά στατιστικά για το τι γίνεται στην περιφέρεια. Το ξέρω δηλαδή, γιατί έτυχε του συναδέλφου του καρδιολόγου, η σύζυγος είναι εκεί, η οποία τόσους μήνες ξενυχτάει μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Για να βγάζουν τέτοια στατιστικά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Βέβαια δεν είστε αρμόδια, αλλά μπορείτε έστω να τα μεταφέρετε εκεί στη διοίκηση, στους υπευθύνους του νοσοκομείου, και δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν και κάτι μάλιστα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, είχαμε τα φαινόμενα στα νυχτερινά κέντρα της Καστοριάς που έκλεισαν κιόλας προληπτικά λόγω κρουσμάτων που είχαμε στο προσωπικό,
σε κάποια άτομα του προσωπικού. Το προβλέπουν τα πρωτόκολλα να κάνει και το υπόλοιπο προσωπικό που ήρθε σε επαφή κάποιο τεστ. Μας λένε λοιπόν ότι έρχονται, προσέρχονται στο νοσοκομείο να κάνουν το τεστ, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν εκεί το τεστ διότι δεν έχουν συμπτώματα. Και από τη στιγμή που δεν έχουν συμπτώματα, μας λένε ότι τους λέτε στο νοσοκομείο ότι δεν μπορείτε να το κάνετε. Αναγκάζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε ιδιωτικά πληρώνοντας 50-100 ευρώ για να βρουν μία άκρη. Αυτό μήπως μπορούμε να το λύσουμε? Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι αρμόδια η διοίκηση και ο κύριος Γούλιος. Αν μπορέσετε δηλαδή κάποια στιγμή να τον τηλεφωνήσετε. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι, επειδή το νοσοκομείο μας σηκώνει μεγάλο φορτίο. Από μεθαύριο μπαίνει και το κέντρο υγείας πάντως με τα τεστ. Μπράβο. Όλες αυτές οι ιχνηλατήσεις γίνονται από τον ΕΟΔΗ, που υπάρχει κλιμάκιο εδώ στην Καστοριά μας, ενώ στην περιφέρεια Καστοριά. Άρα τι εννοείται, να απευθύνονται εκεί στο κλιμάκιο το ΙΟΔΗ τέτοιες περιπτώσεις? Βεβαίως, μέσα στο νοσοκομείο δηλαδή έχουμε και εμείς επιτροπή ιχνηλάτηση. Τι θα πει ιχνηλάτηση, για να μάθει ο κόσμος? Υπάρχουν τρία στάδια. Ναι. Χαμηλού κινδύνου, μεσαίου και υψίστου κινδύνου. Αυτά λοιπόν, η επιτροπή αυτή είναι υποχρεωμένη, αφού κάνει την ιχνηλάτηση, ήρθε σε επαφή. Μπορεί να είναι ένα προσωπικό, αλλά ο συνάδελφος να μην έχει έρθει καθόλου σε επαφή με τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτός είναι χαμηλού κινδύνου. Αυτός χαμηλού κινδύνου προφανώς δεν θα κάνει τεστ, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος. Τι να κάνει τεστ? Δηλαδή, ο άλλος όμως που ήταν στην ίδια βάρδια πρέπει να λοιπόν, κάνει. Τώρα, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε, μάλλον το ΕΟΔΗ αναλαμβάνει να κάνει τις ιχνηλατήσεις και τα τεστ κορονοϊού εκεί όπου πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν και άτομα τα οποία σου λέει εγώ θέλω να κάνω γιατί φοβάμαι, ενώ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δεν πρέπει να κάνει. Εκεί υπάρχει ένα κενό βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κάποιος θέλει να κάνει ενώ δεν πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Καταλάβατε, εκεί υπάρχει βέβαια δυσκολία, γιατί θα πάει αναγκαστικά κάπου έξω. Πληρώνοντας το αντίστοιχο ακριβούτσικο τίμημα. Το ξέρω τι είναι ακριβό. Και έτσι στο νοσοκομείο έρχονται τα άτομα, θυμόσαστε κάποτε γινόταν και στην αρχή της επιδημίας για όλα τα νοσήματα, είχαμε πει κάποιος ο οποίος έχει συμπτώματα θα έρχεται στο νοσοκομείο, διότι δεν αρκεί μόνο το τεστ. Αν έχει σύμπτωμα, πυρέτιο ή κάτι άλλο, θα πρέπει να εξεταστεί κιόλας. Στο νοσοκομείο δηλαδή, όποιος έρχεται, δεν κάνει μόνο τεστ, αλλά εξετάζεται. Μάλιστα. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω τώρα? Καταλάβαμε. Άρα δηλαδή, αυτές οι περιπτώσεις που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα πρέπει να έρχονται οπωσδήποτε σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ. Μπράβο, διότι για την ιχνηλάτηση. Αν έχουν σύμπτωμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν στο νοσοκομείο να εξεταστούν. Μάλιστα. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν σύμπτωμα. Όπως η περίπτωση που μας τηλεφώνησε νωρίτερα, δεν έχει σύμπτωμα. Ωραία. Θα πάει στον ΕΟΔΗ. Είναι όμως. Μπράβο, αυτό. Και αυτή τη στιγμή. Αν είχε πυρετό, θα έρχονταν σε εσάς. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Τα συμπτωματικά όλα έρχονται σε εμάς για να εξετάζονται οι άνθρωποι. Το θέμα είναι πού μπορεί, ο κόσμος δεν ξέρει και πού μπορεί να απευθυνθεί να βρει τον ΕΟΔΗ. Πού θα τους βρει αυτούς τους ανθρώπους? Το ΕΟΔΗ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ιχνηλάτηση γίνεται στο ΙΚΑ, στο κτίριο του ΙΚΑ. Θέλω να πω, απλώς για να βοηθήσω. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερο να η Καστοριά. Άρα για να είμαστε λίγο χρηστικοί, κυρία Κοζατσάνη. Αν κάποιος, όπως το παράδειγμα νωρίτερα που μας τηλεφώνησε μητέρα παιδιού που δουλεύει σε ένα από τα μπαρ που έκλεισαν προληπτικά. Πήγε στο νοσοκομείο, δεν έγινε το τεστ εκεί, τους λέτε τέτοιες περιπτώσεις να πηγαίνουν στο ΙΚΑ και να λένε είναι ο ΤΑΔΕ και ήρθα σε επαφή με το ΤΑΔΕ επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ουσιαστικά όμως αυτά θα έχουν περάσει από την Επιτροπή του ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω πώς κινείται αυτή η επιτροπή. Μήπως πρέπει να ενημερωθεί αυτή η επιτροπή? Μισό λεπτό. Τώρα μας ξαναπαίρνουν και μας λένε ότι πήγαν και στο ΙΚΑ και επειδή δεν είχε εκεί συμπτώματα, δεν τον έκαναν ούτε στο ΙΚΑ. Μπορεί. Εκεί μπαίνει ο ΕΟΔΗ και λέει,
Αυτός ο οποίος δεν έχει συμπτώματα και είναι χαμηλού κινδύνου δεν θα κάνει τεστ. Μάλιστα. Λέω εγώ παραδείγματος χάρη. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένας περιορισμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε 25.000 τεστ και αυτά να επαναληφθούν μετά από μία εβδομάδα που θα έχει συμπτώματα. Ουσιαστικά ο ΕΟΔΗ θα κάνει την ιχνηλάτηση και θα πει ποιος πρέπει να δώσει τεστ και ποιος όχι. Όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και θα μπει μετά και από 15 Οκτωβρίου και το κέντρο υγείας. Δηλαδή θα έχουμε το ΙΚΑ και θα έχουμε και το και κέντρο υγείας. Τα είπε χθες ο κύριος Μαραλιός, ναι. Οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, το ξαναλέω. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σύμπτωμα. Όποιος μας ακούει και έχει σύμπτωμα, θα πρέπει να έρχεται στο νοσοκομείο και νομίζω δεν θα του αρνηθεί κανένας να τον εξετάσει και να του πάρει και δείγμα. Και να γίνει και το δείγμα. Μια ερώτηση. Μπράβο. Σήμερα στο νοσοκομείο της Καστοριάς υπάρχει νοσηλεία COVID? Υπάρχουν νοσηλεία. Ή όλους τους όσοι έχουν COVID τους στέλνετε ποδοσάκιο ή σε άλλο νοσοκομείο? Μέχρι στιγμής. Αν δεν κάνω λάθος, τα θετικά μεταφέρονται. Ναι. Δεν υπάρχει νοσηλεία COVID. Όχι, αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας αυτό τον καιρό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτή την εβδομάδα. Είναι πιθανά, τα οποία μόλις βγαίνουν τα αρνητικά, πάβει το πιθανό και ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην εκάστοτε κλινική που πρέπει να νοσηλευτεί. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που με χαροποιεί είναι ότι βγαίνουν τα τεστ αρκετά σύντομα σε σχέση με τις παλαιότερες καταστάσεις, δηλαδή σε λιγότερο από ένα 24ωρο μπορεί να έχουμε και είναι και κάτι πολύ επίγον, μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα. Και αυτό είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάζονται νύχτα μέρα. Τώρα, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, μας ρωτάνε εδώ στα μηνύματα γιατί υπάρχει αυτή η ανακοίνωση αρθριστικά της Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής που φαίνεται ότι θα πάει σταδιακά. Μήπως γνωρίζετε πώς είναι τελικά τα κρούσματα για να το πούμε και αυτό για να ησυχάσουμε όλοι? Δεν ξέρω εικόνα. Τον ακριβή αριθμό. Ειλικρινά δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι αυτή που θα δεχτεί θα πάρει τα... Δηλαδή κάποιος είναι, παίρνει και 2 η ώρα και 5 η ώρα τα... Το λέω μήπως με την άλλη σας ιδιότητα ως περιφερειακή σύμβουλος ενδιαφερθήκατε να δείτε την κατάσταση του νομού σας, γι' αυτό περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει μια τάση αύξησης. Το θέμα είναι όμως ότι δεν υπάρχει τάση ανάγκης για νοσηλεία. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κυρία Κοζατσάνη. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε μετά από καιρό. Ελπίζω να τα πούμε και για πιο ευχάριστα. Να τα πούμε και πιο ευχάριστα, λέει η Έλενα. Βέβαια. Γεια σου, Έλενα. Γεια σας. Λοιπόν, και πάλι με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Νατσούλη. Γιατί... διότι... εμείς δεν θέλουμε τους ανθρώπους να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Εμείς θέλουμε... διότι, εντάξει, υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες είναι για όλα αυτά τα θέματα. Σίγουρα αυτό, αλλά και πάντα και δική σας έτσι εμπειρία και η μακροχρόνια συνεργασία μας. Εντάξει, δεν είπαμε. Τι να κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε, είστε η rock star του νοσοκομείου, κύριε Κατσατσάνη. Δεν έχουμε και κάτι μυστικό. Ουσιαστικά το νοσοκομείο είναι για αυτούς που έχουν συμπτώματα. Και αυτό πρέπει να μείνει. Για οποιοδήποτε είστε και στην αγαπημένη μας κλινική. Τι να κάνουμε τώρα. Στον δεύτερο όροφο είναι fan club. Τι να κάνουμε. Για οποιοδήποτε σύμπτωμα υπάρχει, έχει πολίτης της Καστοριάς, είτε είναι πυρετός, είτε είναι οτιδήποτε μόνο άλλο. Μόνο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι ανοιχτό, όλες οι κλινικές δουλεύουν κανονικά, χειρουργία, μονάδες κλπ. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ΙΚΑ και από μεθαύριο και κέντρο υγείας. Να το βοηθήσουμε λίγο το νοσοκομείο, γιατί είναι και υπερκόπωση, ξέρετε, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο η ψυχική, είναι και η σωματική κόπωση. Θα το βοηθήσει το ΙΚΑ και το κέντρο υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.